Ο ξεριζωμός και η οδύνη της προσφυγιάς αποτυπώνονται στο γλυπτό του Παντελή και Χαράλαμπου Σωτηριάδη. Ο σκεπτόμενος, όπως ονομάζεται, παρουσιάζει την επιβλητική μορφή ενός ανθρώπου που έχει χάσει την πατρίδα του. Το έργο που δημιούργησαν συνεργαζόμενοι θείος και άνιψιος διένυσε ένα ταξίδι μέχρι την Κύπρο, καθώς αποτελεί δώρο του Δήμου Αγίου Νικολάου στον αδελφό Δήμο Αγίου Δομετίου. Δεδομένου τώρα ότι ο Άγιος Νικόλαος, πρέπει να πω, είναι αδελφοποιημένος Δήμος με τον Άγιο Δομέτιο. Θεώρησε ο Δήμαρχος μας εδώ ότι θα ήταν καλό να δωρήσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου τον γλυπτό αυτό, το οποίο άμεσα είναι συνδεδεμένο με αυτούς, και να μείνει εκεί κάτω. Είχαμε την ευκαιρία να υλοποιήσουμε ένα σχέδιο του πατέρα μας, που είναι και ο βασικός μου στόχος, ο δικός μου. Εκφράζει τα συναισθήματα, ας πούμε, της κατάστασης που βρίσκεται ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι κατατρεγμένος, ξεριζωμένος, όλα αυτά τέλος πάντων. Εκφράζει αυτή την αβεβαιότητα. Η σύνθεση αποτελείται από γυαλί και σφυρίλα τον μπρούτζο, ενώ το βάρος του ξεπερνά τα 600 κιλά. Αποτυπώνει τον ανθρώπινο πόνο, ενώ όπως περιγράφουν οι δημιουργοί του, έχει κρυφούς συμβολισμούς. Γι' αυτό όταν το δει κανείς από την πίσω μεριά, θα δει το κεφάλι που είναι ένα στρογγυλό, μια σφαίρα με τη γραμμή του λαιμού και της πλάτης. Σχηματίζει το σημείο στίξης της ερώτησης του ελληνικού αλφαβήτου, το ερωτηματικό. Δεν έχει χέρια, δεν έχει μάλλον δάχτυλα, δεν έχει πέλματα, δεν έχει που να κρατηθεί, δεν έχει που να σταθεί. Όλα αυτά αποτυπώνονται σε αυτή τη φόρμα. Και επίσης ένα άλλο στοιχείο, το οποίο είναι το δεύτερο στοιχείο του έργου, είναι και το παγκάκι που κάθεται. Το παγκάκι που κάθεται δεν είναι τυχαίο ότι είναι από γυαλί, είναι γυαλί γιατί θέλαμε να δείξουμε το εύθραυστο της κατάστασης που βιώνει ο κάθε ένας. Η οικογένεια Σωτηριάδη αναφέρει πως έχει και ίδια προσφυγικές ρίζες, περιγράφοντας τα βιώματα του ξεριζωμού. Στην οικογένεια προερχόμαστε, ας πούμε, από πρόσφυγες, από τη μεριά του παππού μου, οπότε πάντα είχα επαφή μέσω των ιστοριών και αυτά που μου λέγανε κτλ. Πάντα ήξερα, ας πούμε, είχα μια αλφα ιδέα. Ο πατέρας μου ήρθε στην Κρήτη 7 μηνών. Η γιαγιά όμως, όσο εμείς είμαστε μικροί, οι ιστορίες που μας έκανε, ακόμα θυμάμαι εγώ δηλαδή ακόμα με τον πόνο που μας έλεγε αυτές τις ιστορίες. Τα αποκαλυπτήρια του σκεπτόμενου θα πραγματοποιηθούν στις 8 Δεκεμβρίου με επίσημη τελετή, όπου στο πλαίσιο της οποίας θα επισφραγιστεί μια σχέση αδελφοποίησης των δύο Δήμων, η οποία κρατά περίπου 3 δεκαετίες.